Ερώτηση. Σε μπασκετική αναμέτρηση ανάμεσα σε μια ομάδα με 5 Μπακατσιάδες και 5 Χρήστους Τσέκους, ποιος θα κέρδιζε, αν ο Ανάργυρος ο Μικονιάτης? Εγώ λέω Μπακατσιάδες. Μπακατσιάδες. Γιατί όμως, Κώστα? Γιατί όταν ο Παναγιώτης, ο Γιαννάκης, ναι, του δίνει ο Μπακατσιάς το πακέτο με το τσιγάρο μετά την προπόνηση, του κάνει ο Γιαννάκης. Όχι Θύμιο, όχι Ευθύμη, και πετάει το πακέτο με τα τσιγάρα. Αυτό ήταν διαφήμιση. Δεν το θυμάσαι? Όχι. Με μουσική υπόκρουση, τον μπάτσο του Beverly Hills, το Axel Fagermeier. Τι είπες τώρα? Ήταν το Υπουργείο Νέας Γενιάς, λέει, παίζουνε μονάκι στο Μέτς. Ο Μπακατσιάς με το Γιαννάκι. Κάτσε, ένα λεπτό δηλαδή. Δηλαδή ο Μπακατσιάς κάπνιζε και πήγε να παρασύρει τον Παναγιώτη. Μετά δίνει ένα στον Παναγιώτη. Για να δίνει σημαίνει ότι είχε και για δική του χρήση. Ναι, δηλαδή ο Ευθύμης ο Μπακατσιάς κάπνιζε. Όχι, ναι, δεν μπορεί. Για τις ανάγκες διαφήμισης κάπνιζε. Δεν κάπνιζε, είχε ένα πακέτο. Ήταν το κακό πρότυπο στις ανάγκες διαφήμισης. Αυτό λέω. Ανάγκες διαφήμισης ήταν. Και ο Δράκος. Συγγνώμη. Κουνάει το δίκτυ, παίρνει το πακέτο. Γι' αυτό ρε, εσύ συνεχίζω και καπνίζω ακόμα μέχρι σήμερα. Δεν το είχα δει τότε αυτό. Ούτε εγώ το έχω δει. Γι' αυτό καπνίζει και εσύ ακόμα. Πιθανότατα. Αν άμα το είχαμε δει αυτό, θα είχαμε παραδειγματιστεί. Δεν καπνίζαμε σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει. Ήταν μεγάλη διαφημιστική καμπάνια. Ήταν πιο μεγάλη από του το. Του μεγάλου πράσινου ήλιου. Ήταν πιο μεγάλη από το. Μπορώ να έχω 10 λεπτά από τη ζωή σου. Ναι, ήταν πιο μεγάλο. Εντάξει. Ήταν πιο πολύ καιρό έπαιζε. Θέλετε να τα ακούσετε τώρα, έτσι. Γι' αυτό με κουρδίζετε τόσο. Θέλετε να τα ακούσετε. Τι κάναμε? Πήγαινα στο γήπεδο και ήμουν πάνω στο μηχανάκι με την Ευγενία. Και πέφτω. Να το πω χωρίς μάσκα. Ήμουν πάνω στο μηχανάκι με την Ευγενία και πέφτω και χτυπάω το πόδι μου. Και φτάνω στο γήπεδο και με περίμενε, ήταν ο Κοτσομάκης ο Ποτόσογλου. Και μου λέει, Παναγιώτη, μπορείς να μπεις μέσα? Και του λέω, ναι coach, βάλε με. Και με βάζει και με το που μπαίνει κάνει ένα coach to coach. Έτσι. Και δεν σας χάλασε? Σε θύμισες.